Θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους σημερινούς καλεσμένους μας, οι οποίοι θα μας αναλύσουν την οικονομική κατάσταση της χώρας. Και αυτή είναι ο κύριος Καζάκης, οικονομικός αναλυτής και ιδρυτικό μέλος του ενιαίου παλαϊκού μετόπου. Είναι ο κύριος Αλέκος Αλαβάνος από το σχέδιο Β. Ο κύριος Λεωνίδας Βατικιώτης, οικονομικός αναλυτής και δημοσιογράφος. Και ο κύριος Παναγιώτης Κουρουμπλής, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Η σημερινή εκδήλωση, παύλα συζήτηση, είναι μια πρωτοβουλία της αντιμνημονιακής πρωτοβουλίας Μοσχάτου Ταύρου με την επωνυμία «Είμαστε 2013», για την οποία θα μας πει δύο λόγια η κυρία Βάσου Παπαδοπούλου. Και πριν ξεκινήσω, θα ήθελα να σας πω ότι παρευρίσκεται και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Μοσχάτου Ταύρου, κύριος Αντώνης Μπούτσης, και ο αντιδήμαρχος πάλι του Μοσχάτου Ταύρου, κύριος Δαμιλάκος. Το λόγο η κυρία Βάσου Παπαδοπούλου για να μας πει ορισμένα πράγματα σχετικά με την αντιμνημονιακή αυτή πρωτοβουλία «Είμαστε 2013». Και στη συνέχεια αυτό το οποίο θα ακολουθεί η διαδικασία είναι πρώτα θα μας μιλήσει ο κύριος Καζάκης, στη συνέχεια ο κύριος Παναγιώτης Κουρουμπλής, ο κύριος Πατικιώτης και θα κλείσει ο κύριος Αλαβάνος. Θα θέλαμε αμέσως μετά να υποβάλλετε τα ερωτήματά σας ή τις τοποθετήσεις σας, ώστε να ακολουθήσει μια δευτερολογία και εύχομαι να έχουμε μια καλή συζήτηση. Το λόγο έχει η κυρία Βάσου Παπαδοπούλου. Εγώ θα ευχαριστήσω τους ομιλητές. Θέλω να πω δύο λόγια για το ποια είναι αυτή η ομάδα που διοργανώνει τη σημερινή συζήτηση. Είμαστε λοιπόν μια ομάδα πολιτών που συγκροτηθήκαμε γιατί συνειδητοποιήσαμε την ανάγκη να συμβάλλουμε κι εμείς στο μέτρο των δυνατοτήτων μας στην περιοχή που ζούμε στις συλλογικές αντιστάσεις ενάντια στις μνημονιακές επιλογές που μέρα με τη μέρα καταστρέφουν τις ζωές μας. Τα αντιδρικά μνημονιακά μέτρα αποσκοπούν στη βία η φτωχοποίησή μας, με την άκρη υπερφορολόγηση, με τις κορυφές σε μισθούς και συντάξεις, με τη μετατροπή των εργαζομένων σε δουλοπάρικους, με την πρωτοφανή ανεργία, με την καταστροφή κάθε έννοια δημόσιου αγαθού, καθώς και κράτους πρόνοια σε όλες τις εμφάνσεις του, είτε είναι αυτό υγεία, είτε είναι παιδεία, είτε είναι κοινωνική στήριξη. Η επίθεση που δεχόμαστε είναι τόσο βίαιη, είναι σε όλα τα μέτωπα, ώστε θεωρούμε πως καμιά από τις πολιτικές ηγεσίες που επαγγέλλονται την ανατροπή του μνημονιακού καθεστώτος δεν θα μπορούσε από μόνη της να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες αυτού του εγχειρήματος. Η ύπαρξη ενός μαζικού κινήματος από τα κάτω είναι εκείνη που αποφασιστικά θα βοηθούσε στο να αντικρουστούν τα όποια σχέδια και να ανοίξουν νέοι δρόμοι. Είμαστε πρωτοβουλία ανοιχτή σε όλους που νιώθουν την ίδια ανάγκη με εμάς να δουλέψουμε όλοι μαζί. Έχουμε ασχοληθεί μέχρι σήμερα στον 1,5 χρόνο της δημιουργίας μας, με το θέμα της κατάργησης της δημόσιας υγείας με την κατάργηση του ΕΟΠΗ. Είχαμε μαζέψει χιλιάδες υπογραφές, είχαν γίνει αγωνιστικές κινητοποιήσεις. Ξέρουμε βέβαια ότι αυτά τα ζητήματα δεν λύνονται μόνο από μία τοπική κοινωνία. Είναι ζητήματα που αφορούν ολόκληρο τον ελληνικό λαό. Ασχοληθήκαμε με το θέμα του ΕΜΦΙΑ. Η φιλοδοξία μας με τη σημερινή συζήτηση είναι να ανοιχνεύσουμε αυτούς τους δρόμους που πρέπει να ακολουθηθούν για να βγούμε από αυτή την αδιέξοδη πορεία που σήμερα διανύουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ταύρο, κύριος Ευθυμίου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ για την πρόσκληση. Την πρωτοβουλία είμαστε 2013, έτσι λέγεται λοιπόν κάτω από το παρουλάκι. Το διδακτορικό, αντιδικτορικό, ναι, εντάξει. Καλό είναι να τα πούμε όπως τα φτάσει. Γιατί ζούμε ανάλογες περιόδους και καλό είναι η ιστορία να μας εμπνέει ώστε να μπορούμε να προχωράμε μπροστά. Φαντάζομαι παρακολουθείτε το Mickey Mouse που παίζεται τώρα που λέγεται Παρίσι. Σκληρή διαπραγμάτευση, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο, έχει γραμμή το καλσόν που φοράει ο κύριος Γκίκας Χαντόπιτς. Και δεν σκίζεται και εύκολα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υποχρεωμένο να διεξάγει σκληρές διαπραγματεύσεις για το πόσο θα ξεπουληθεί η χώρα και με ποιους ρυθμούς θα ξεπουληθεί η χώρα. Αυτό που είναι σίγουρο βέβαια είναι ότι πάμε σε καινούργιο πλαίσιο συμφωνίας που θα το βαφτίσουν με τον Α και τον Β τρόπο. Η ουσία είναι μία. Θα συνεχιστεί η πολιτική προσαρμογής, αυτό που λένε αυτοί οι πολιτικοί προσαρμογής και στην πραγματικότητα
η όλη η πορεία θα, μάλιστα τώρα διαβάζαμε στον τύπο στον εξωτερικό δηλαδή, διότι έχουμε και το πρόβλημα της απεργίας των δημοσιογράφων που είναι σήμερα. Διαβάσαμε λοιπόν στον οικονομικό τύπο στο εξωτερικό ότι οι Τροϊκανοί ζητάνε 4,5 δισεκατομμύρια επιπλέον μέτρα για το 2015, διότι το χρηματοδοτικό κενό, παρά τα πρωτογενή πλεονάσματα, ξέρετε που έχουμε πάρα πολύ μεγάλα πρωτογενή πλεονάσματα, ζητάνε επιπλέον 4,5 δισεκατομμύρια από πού θα βγουν, από το γνωστό υποζύγιο, όπως είναι, όπως είναι γνωστό. Το πιο σημαντικό κατά τη γνώμη μου όμως είναι τι ακριβώς κάνουμε με το χρέος. Γιατί προσέξτε να δείτε, το χρέος είναι το βασικό μοχλός πάνω στον οποίο στηρίζεται η όλη πολιτική που εφαρμόζεται σε βάρος του ελληνικού λαού και της Ελλάδας. Συνολικότερα δημιουργεί συνθήκες ασφυξίας για το σύνολο των χωρών της Ευρωζώνης, αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και φυσικά μπαίνουν τεράστια ζητήματα σχετικά με το πώς απαντάμε σε αυτό. Εγώ απλά θέλω να διατυπώσω μερικές σκέψεις και τη διαπίστωση ότι αυτό το ζήτημα, που είναι κορυφαίο ζήτημα, γιατί αν δεν απαντήσεις σε αυτό, οτιδήποτε και να πεις για οτιδήποτε άλλο, είναι κολοκύθια με τη ρίγανη. Δηλαδή δεν συζητάς πραγματικά, δεν είναι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Και εδώ οφείλουμε να πούμε ότι αυτή την ευθύνη δεν την έχουν μόνο τα μέσα μαζικής εξημέρωσης, δηλαδή μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπως τουλάχιστον τα λένε κάτι φημισμό, και η κυβερνόσα παράταξη, που βεβαίως το συμφέρει να την κάνει αυτή, αλλά και η αξιωματική αντιπολίτευση και συνολικά η αντιπολίτευση, η οποία δεν το θέτει ως κέριο ζήτημα. Δηλαδή, εάν δεν δούμε τι κάνουμε με το χρέος, ό,τι και να συζητάμε μετά, είναι στον αέρα. Θα σας πω κάτι πολύ απλό, με νούμερα. Τα καταλαβαίνουμε τα νούμερα, φαντάζομαι, οι περισσότεροι από την εμπειρία. Το 2015 πρέπει να πληρώσουμε 25 με 26 δισεκατομμύρια σε ληξιπόθεσμα ομόλογα και τόκους. Μόνο τόσο. Και από αυτά δεν βάζουμε μέσα τα περίπου 40 δισεκατομμύρια σε έντοκα γραμμάτια τα οποία πρέπει να ανακυκλοφορούν. Α, αφήστε τα αυτά έξω. 25 με 26 δισεκατομμύρια σημαίνει περίπου το μισό του κρατικού προϋπολογισμού. Αυτά από πού θα βγουν. Μεταλλισμό. Είναι γνωστή αυτή η ιστορία. Εξού και πάει σε καινούργια συμφωνία. Μεταλλισμός, που βεβαίως είναι τρομακτικά επισήμιος για τη χώρα, με την εκποίηση, τη διάλυση των δικαιωμάτων αυτών και των ελάχιστων. Ποιο δικαιωμάτων, δηλαδή. Καταληθεί. Προσφάτως μου ένας καθηγητής νομικής, ο οποίος ασχολείται με το εργατικό δίκαιο, μου έλεγε: αισθάνομαι σαν τους παλιούς καθηγητές της νομικής που είχαμε παλιά, που διδάσκανε ρωμαϊκό δίκαιο. Και εγώ λέει κάτι τέτοιο, πώς να το πούμε, για ιστορικούς λόγους διδάσκουμε εργατικό δίκαιο, γιατί καταληθεί πλήρως. Λοιπόν, και φυσικά το μεγάλο ζήτημα είναι το τι κάνουν με τις τράπεζες. Δηλαδή, το τι, πόσο και με ποιο τρόπο θα ανακεφαλοποιήσουν τις τράπεζες, αυτές που ανακεφαλοποιήσανε πριν λιγότερο από ένα χρόνο, που βέβαια μας λέγανε ότι πρώτα στα τεστ αντοχής τώρα ότι περάσανε και όλες. Μέγα ψέμα. Λοιπόν, όλα αυτά ξαναμπαίνουν στο τραπέζι και μας λένε πώς θα βγουν, άμα δεν απαντήσουμε σε αυτό. Τι ακριβώς πάμε να κάνουμε. Και εδώ μπαίνει ένα θέμα. Μπορεί αυτό το χρέος να είναι εξυπηρετήσιμο. Αυτό βιώσιμο το λένε αυτοί. Το μεταφράζουν κατά το επιλέξει από το αμερικάνικο. Έτσι. Αλλά είναι εξυπηρετήσιμο. Γιατί αυτό μας διαφέρει. Δηλαδή, τα τοκοχρεωλήσια που καλούμαστε να πληρώσουμε είναι δυνατόν να πληρωθούν από μια χώρα σαν την Ελλάδα και μάλιστα σε συνθήκες ύφεσης και συρρήκνωσης εισοδήματος. Αυτό είναι το ερώτημα. Επίσημα υπάρχει μια κυρίαρχη άποψη, η άποψη των δανειστών και των εκπροσώπων τους στην κυβέρνηση. Που λέει το εξής, ότι από τη στιγμή που θα βγείτε στις αγορές να δανειστείτε με επιτόκια τα οποία θα είναι τα ιστορικά μέσα επιτόκια που δανείζεστε, δηλαδή μέχρι τα 40%, σημαίνει ότι είναι βιώσιμο εφόσον θα βρίσκετε δάνεια να πληρούνται τα παλιά δάνεια. Μα γι' αυτό χρεοκοπήσαμε. Δεν ξέρω αν το έχετε αντιληφθεί. Χρεοκοπήσαμε ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για το γεγονός ότι πληρώνουμε 92% στον νέο δανεισμό, τουλάχιστον στην προηγούμενη δεκαετία, στη δεκαετία πριν μπούμε στο 2010, στο πρώτο μνημόνιο, χρεοκοπήσαμε γιατί το 92% του νέου δανεισμού πηγαίνει στην πληρωμή παλιότερων δανείων. Ποιος νοικοκύρης που διαχειρίζεται, εννοώ τα οικονομικά του νοικοκυριού του, ή επιχειρηματίας ή μαγαζάτορας, μπορεί να έχει την αντίληψη ότι μπορεί να ξεφύγει από τη χρεοκοπία εάν καλείται να δανειστεί για να πληρώσει τα δανεικά.
Για μας, στο πρώτο έτος οικονομικής σχολής, μας λέγανε αυτός είναι ο ορισμός της χρεοκοπίας. Είτε βρίσκεις δάνεια, είτε δεν βρίσκεις δάνεια, με οποιοδήποτε επιτόκιο και αν βρίσκεις, μηδενικό να είναι το επιτόκιο, πάλι έχεις πρόβλημα. Αυτό μας λένε. Και αυτό ονομάζουν βιώσιμο. Βεβαίως, αυτή είναι η λογική του τοκογλύφου. Ο τοκογλύφος, τι τον ενδιαφέρει. Πρώτον, να βάλεις στο χέρι, δηλαδή να μπουν στο χέρι τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, μπήκανε στο χέρι, τα τελευταία που είναι του ιδιώτη, η ιδιωτική περιουσία των Ελλήνων πολιτών θα μπει με την καινούργια συμφωνία, έτσι, θα μπει στο χέρι των δανειστών και το δεύτερο είναι να μπορείς να βρίσκεις, κόψε το λαιμό σου να βρεις λεφτά να τους πληρώνεις. Από πού? Από την αγορά. Και ξέρουμε τι σημαίνει αγορά, τη ζήσαμε, τη ζούμε, συνεχίζουμε να τη ζούμε. Άρα τι κάνουμε? Εάν πάμε με αυτή τη λογική, στην πραγματικότητα θα πηγαίνουμε σε μια χρεοκοπία διαρκείας. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν κράτη που για 30 και 40 χρόνια παραμένουν υποκαθεστώς ελεγχόμενης χρεοκοπίας. Ένα από αυτά είναι το Μεξικό. Από το 1982 σε καθεστώς ελεγχόμενης χρεοκοπίας μέχρι και σήμερα. Γιατί εφαρμόζει αυτή την πολιτική. Δανείζομαι για να πληρώσω. Και βεβαίως το Μεξικό είναι πιο πλούσιο τουλάχιστον σε οικονομικά εκμεταλλεύσιμα, πώς να το πούμε, φυσικό πλούτο, πετρέλαιο κτλ. Εννοώ όχι ότι δεν έχουμε, αλλά λέω, τουλάχιστον αυτοί έχουν και τα εξυπηρετούν. Ποιοι, μάλλον τα χρησιμοποιούν. Ποιανού πηγαίνουν, μα είναι προφανές, πρέπει να τα ρισκόν, κυρίως των Αμερικανών. Άρα, τι κάνουμε σε αυτήν την ιστορία? Η άλλη άποψη, στην πραγματικότητα που ακούγεται αυτή τη στιγμή, είναι μια άποψη της αφήξης. Προσωπικά δεν καταλαβαίνω τι εννοεί. Μπορεί να φταίω εγώ. Και πιθανόν να φταίω εγώ. Δεν καταλαβαίνω ακριβώς τι θα γίνει. Είναι μια άποψη η οποία ρίχνει την μπάλα στην εξέδρα. Εάν υπάρξει ευρωπαϊκή συνδιάσκεψη του περιτύπου 1953, ποια στα πόδια πού είναι. Εάν πιστέψουν οι δανειστές ότι αν τους τρομάξουμε εμείς και μας δώσουν μια χάρη. Προσφάτως βγήκε και ένα πόνημα 35 σελίδων που ειλικρινά υποβαθμίζει την νοημοσύνη αυτού που το διαβάζει. Διότι ξεκινάει με διαγράμματα μπέθα παρεδιαγραμμάτων για να σου πει με απλά λόγια ότι θα χρωστάς αιωνίως και θα πληρώνεις αιωνίως μετασχηματιζόμενα το χρέος διαμέσου νέων εκδόσεων ομολόγων που θα πείσουμε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να τα κρατάει στα χέρια της. Αυτά τα πράγματα για όποιον έχει ασχοληθεί με το ζήτημα του χρέους ή για όποιον ξέρει στοιχειώδη λογική να έχει είναι αστεία, θα ήταν αστεία, αλλά παίζουν με τη ζωή μας. Γιατί εμείς θα τα πληρώσουμε αυτά. Εντάξει, μιλάμε για το λαό, για τη μεγάλη πλειοψηφία και τον εργαζόμενο λαό κατά κύριο λόγο. Άρα τι μπορούμε να κάνουμε? Το αυτονόητο. Το αυτονόητο. Αυτό που λένε όλοι οι οικονομολόγοι, οι αναλυτές, αυτό που δεν σχετίζονται με τις τράπεζες, που δεν τους πληρώνουν οι τράπεζες. Τι λένε? Διαγραφή χρέους. Δεν γίνεται διαφορετικά. Ή θα πεθάνει η χώρα και ο λαός της, ή θα διαγράψει το χρέος. Πρέπει να επιλέξουμε. Και για να διαγραφεί ένα χρέος υπάρχει μια δεδομένη διεθνής πρακτική που σου επιτρέπει να διαγράψεις το χρέος. Ποια είναι αυτή η πρακτική? Η πρώτη πράξη είναι πράξη κυρίαρχη του κράτους. Τι σημαίνει η πράξη κυριαρχίας του κράτους? Σημαίνει ότι το κράτος δηλώνει πόσο μπορεί να πληρώσει το χρέος και αν μπορεί να πληρώσει το χρέος. Και έτσι προβαίνει σε αθέτηση πληρωμών. Σταματάει την πληρωμή και σταματάει την οποιαδήποτε καταγγέλει, δηλαδή τις οποίες συμβάσεις υπάρχουν που συνδέονται με το συγκεκριμένο χρέος. Αυτό κάνουν όλα τα κράτη στον κόσμο, σε όλη την ιστορία που θέλουν να μπουν σε μια διαδικασία, έστω και μερικές διαγραφές. Έτσι. Όχι μόνο. Το πρόπιο ποσοστό είναι η ιστορία με την Αργεντινή, η οποία βεβαίως εκεί πράξη κυριαρχίας και προχώρησε παραπέρα. Το ενδιαφέρον είναι πόσο μπορούμε από αυτό το χρέος να πληρώσουμε. Και εδώ δεν απαντάει κανείς. Εμείς είπαμε, τίποτα. Δεν είναι δυνατόν να πληρώσεις τίποτα και ο λόγος είναι εξαιρετικά απλός. Το διαθέσιμο εισόδημα της χώρας, το που παράγεται από την χώρα, δεν είναι αρκετό να καλύψει τις βασικές καταναλωτικές ανάγκες του πληθυσμού, δηλαδή του μέσου νοικοκυριού. Πώς είναι δυνατόν σε αυτό το εισόδημα να επιβάλλεις έστω και 1% πληρωμή αυτού του χρέους? Δεν γίνεται. Θα πρέπει να οδηγήσει σε ασφυξία, περισσότερη ασφυξία, τα νοικοκυριά. Και θα αναγκαστείς να δανειστείς εκ νέου. Και αν δανειστείς εκ νέου, τότε πλέον αρχίζει ο φαύλος κύκλος.
Άρα λοιπόν ολόκληρο το χώρο το χρέος καταγγέλλεται. Και καταγγέλλεται με βασική θέση ότι δεν το αναγνωρίζω. Όχι με τη λογική, ναι ρε παιδιά, εγώ είμαι δανειστής, αλλά κοιτάξτε είμαι κακομοίρης. Κοιτάξτε είναι κακόμοιροι Έλληνες και δεν μπορούν και σπίκονται και δεν κάνουν και ξέρετε είναι ιστοκοί, έχουν αυτά που όχι. Γιατί λέω ότι μπορείς να το αναγνωρίσεις με βάση τα ιωθώτα στη διεθνή πρακτική. Διότι έχουν πράξει, έχουν κάνει πράξη εναντίον σου τρομακτικά πράγματα και αυτά κάποτε μπορεί να τα λέγανε κάποιοι γραφικοί, σαν και εμένα, σαν τον Λεωνίδα, να είναι κάποιοι γραφικοί, γνωστό, συγγνώμη Λεωνίδα για το όνομα. Λοιπόν, αλλά τώρα διεθνείς οργανισμοί βγαίνουν και λένε ότι ναι, στην Ελλάδα έχουν καταπατηθεί και τα τελευταία ανθρώπινα δικαιώματα που κατοχυρώνει το διεθνές δίκαιο. Σήμερα εκδόθηκε ανάλογη έκθεση από το Διεθνές Γραφείο Εργασίας, όπου διαπιστώνει ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει πλέον εργατικό δικαίωμα, δεν υπάρχει έννοια εργασία νομικά κατοχυρωμένη, έτσι ώστε να υπάρχουν εργασιακές σχέσεις τυπικές με τον εργοδότη. Και από τον ΟΗΕ. Και από τον ΟΗΕ πρόσφατα αποδείχθηκε. Αλλά υπάρχει και η απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου, όπου σου λέει το εξής απλό πράγμα. Ότι ό,τι εφαρμόστηκε στην Ελλάδα από μνημόνια, ιστορίες και όλα αυτά, αντίκειται ακόμη και στο πρωτογενές δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή στις συνθήκες σύνδεσης. Είναι δηλαδή, έχεις θεσμικό εκπρόσωπο των δανειστών που σου λέει ότι σε κλέψανε, σε βιάσανε, σου αρπάξαν ό,τι γίνεται και παραβίασαν ακόμη και το πρωτογενές δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εσύ τι λες, θα τους πληρώσω. Είναι ποτέ δυνατόν να πεις μετά από όλα αυτά ότι θα τους πληρώσω. Μα αυτό που λες είναι ότι δεν πρόκειται να τους πληρώσω βασισμένος ακριβώς σε αυτά τα πράγματα. Και επειδή ακούμε τρελά πράγματα, ότι είναι σύμβαση η οποία δεν μπορεί να την αρνηθούμε κτλ. Επειδή βλέπω ότι έχετε και τα νομικούς ανάμεσα σας, θα σας εξηγήσουν αυτοί καλύτερα από μένα. Μια σύμβαση, οποιαδήποτε σύμβαση, μπορεί να λυθεί και μάλιστα μονομερώς, όταν συντρέχουν τρεις βασικοί λόγοι. Απάτη, πλάνη, εκβιασμός. Υπάρχουν αυτά τα τρία στοιχεία στην Ελλάδα. Όχι μόνο. Εδώ μας έχουν καταλύσει σαν κράτος. Μας έχουν εξαναγκάσει και τους έχουμε παραχωρήσει ασυλία λόγω άσκησης εθνικής κυριαρχίας. Δηλαδή το σκληρό πυρήνα της εθνικής κυριαρχίας της χώρας έχει καταληθεί το ίδιο το κράτος. Και μάλιστα με όρους που έχει συμβάνει ο ίδιος ο ίδιος των αποτυπωθών. Έχει ονομαστεί αυτό το καθεστώς που ζούμε. Δουλοπαρικία του χρέους, το λέει επίσημα η νομολογία του ΟΗΕ. Δουλοπαρικία του χρέους σημαίνει αποικία χρέους. Είναι ποτέ δυνατόν να μην συζητάμε ότι δεν έχουμε νομικά επιχειρήματα, βεβαίως, στην πράξη είναι θέμα σχετισμού δύναμης. Σχετισμού δύναμης κοινωνικής και πολιτικής. Σχετισμός δύναμης σημαίνει ότι έχω έναν λαό έτοιμο με το όπλο παραπόδα ανά πάσα στιγμή να διεκδικήσει και να υπερασπίσει αυτές τις θέσεις. Διαφορετικά, αν το αναθέσω σε οποιαδήποτε κυβέρνηση, όποια και είναι αυτή, και καλές προθέσεις να έχει, τότε τι αποτέλεσμα θα έχει, τα ίδια τα. Και άρα λοιπόν. Πάμε άμεσα, το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει είναι να ανακοινωθεί, να καταγγελθεί το χρέος, να μην αναγνωριστεί και να πάμε σε ολοσχερή διαγραφή. Αυτό σημαίνει ότι δεν πραγματευόμαστε. Δεν πραγματευόμαστε. Αλλά από θέση ισχύως. Γιατί τουλάχιστον στα βιβλία, αν διαβάζετε βιβλία διαχείρισης χρέους, λέει το εξής, ότι στη διαπραγμάτευση κερδίζει πάντα αυτός που δεν έχει ανάγκη το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης. Αν πηγαίνεις και έχεις ποντάρει όλα τα χαρτιά σου, όλα τα λεφτά σου στη διαπραγμάτευση, έχεις χάσει από χέρι. Γιατί ο άλλος έχει το πλεονέκτημα. Από κάθε άποψη. Και έχει και διπλό πλεονέκτημα. Ποιο είναι το διπλό πλεονέκτημα? Το ότι είμαστε στην Ευρωζώνη. Αγαπητές φίλες και φίλοι. Είμαστε στην Ευρωζώνη σημαίνει ελέγχουν το τραπεζικό σύστημα, ελέγχουν την κυκλοφορία χρήματος, ελέγχουν ουσιαστικά ολόκληρη την οικονομία συν τα πρόσθετα που έχουν επιβάλει τώρα. Ελέγχουν τον κρατικό προϋπολογισμό. Ελέγχουν με διαμέσου της Τραπεζικής Ένωσης και τις καταθέσεις σας, που νομίζετε ότι υπάρχουν. Νομίζετε. Θα σας πω μόνο με ένα παράδειγμα. Και τελειώνω. Λοιπόν, με ένα παράδειγμα. Πριν μερικές ημέρες, στο Cass Business School στο Λονδίνο, μίλησε σε private event στο Πανεπιστήμιο η αντιπρόεδρος της Τράπεζας Ελλάδος, η οποία τους εξήγησε ότι οι καταθέσεις είναι φιλοφτερό, ότι για να έχουν στο IBM ρευστό, τα παίρνουν από τη Γερμανία, τα ρευστά διαθέσιμα της Γερμανίας έρχονται εδώ για να μην υπάρξει πρόβλημα και κλείσουν τα ATM και γίνει ο χαμός με τον Έλληνα. Και συνεχίζεται ακόμη αυτό και τώρα. Αυτή τη στιγμή γίνεται τώρα και το είμαι μπροστά σε τραπεζίτες, σε εκπροσώπους του ΣΥΤΙ και φοιτητές βεβαίως της συγκεκριμένης σχολής. Αυτό τι σημαίνει στην πράξη? Σημαίνει ότι αναγκαστικά από τη στιγμή που θέτεις θέμα χρέους,
φεύγεις από την Ευρωζώνη, προκειμένου όχι γιατί ήταν το αναγκαίο κακό, πώς να το πούμε, το αναγκαίο κακό με την έννοια ότι τι να κάνω, δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά, γιατί πρέπει να λύσεις ένα βασικό σου πρόβλημα. Να χρηματοδοτήσεις την οικονομία σου. Αν δεν χρηματοδοτήσεις την οικονομία σου με το δικό σου εθνικό νόμισμα, είσαι υποχρεωμένος να είσαι υποτελής στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, οπότε όλα αυτά που συζητάμε είναι χωρίς αντικείμενο. Με αυτή την έννοια λοιπόν ξεκινάς από αυτές τις δύο βασικές ακτινιακές θέσεις και πας να οικοδομήσεις μια άλλη πολιτική επάνω σε αυτές που βεβαίως θα αναγεννήσει αυτόν τον τόπο προς όφελος της μεγάλης πλειοψηφίας του λαού. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Καζάκη για την τοποθέτησή του. Εσείς, όπως το είπαμε στην αρχή, κρατάτε ερωτήματα ή τοποθετήσεις. Ο λόγος στη συνέχεια έχει ο κύριος Παναγιώτης Κουρουμπλής. Θέλω ειλικρινά να ευχαριστήσω και εγώ τους οργανωτές για την πρόσκληση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να είσαι σε ένα πάνελ με τόσο αξιόλογους ανθρώπους που ο καθένας με τον δικό του τρόπο προσεγγίζει ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα που ταλανίζει, απασχολεί, επηρεάζει και επιδρά στη ζωή του λαού μας και της χώρας μας. Και πραγματικά θέλω να ευχαριστήσω και όλους εσάς που είστε σήμερα εδώ, διότι η συμμετοχή σε τέτοιου είδους συζητήσεις βολιάζει τον προβληματισμό, κεντρίζει και κεντρώνει έτσι τη σκέψη μας, σε μια περίοδο που πραγματικά πρέπει να απαλλαγεί και η κοινωνία από μια αντίληψη που φοβούμε έχει επιβληθεί από τα πάνω, της εργολαβικής ανάθεσης των θεμάτων σε άλλους. Δηλαδή πρέπει να γίνει συνείδηση στην κοινωνία ότι η ίδια η ζωή έχει δείξει και έχει καταδείξει ότι όταν παραχωρείς το δικαίωμα σε άλλους να αποφασίσουν για σένα χωρίς εσένα θα πληρώσεις και το επιτίμημα. Άρα κανένα κόμμα και κανένα πρόσωπο δεν μπορεί να συμβάλλει σε μια ριζική ανατροπή που θα αφορά την κοινωνία αν δεν είναι η κοινωνία στο προσκήνιο και αν ο αντίπαλος δεν κατανοήσει ότι υπάρχει μια κοινωνία αποφασισμένη να περασπιστεί την αξιοπρέπειά της. Το θέμα που με ενημερώσατε και που πρέπει εδώ να συζητήσουμε είναι αν πραγματικά υπάρχει αυτό το διαχρονικό έγκλημα της μεγάλης φοροδιαφυγής, φοροκλοπής και φοροαποφυγής που ουσιαστικά γεννά μία άνηση κατανομή των βαρών εις βάρος της κοινωνίας. Και είναι πραγματικά ένα διαχρονικό έγκλημα των τελευταίων χρόνων που, το οποίο χρεώνεται το εκάστοτε πολιτικό προσωπικό και το πολιτικό σύστημα, διότι δεν απλώς ανέχτηκε όλη αυτή τη διεύρυνση της κοινωνικής αδικίας, την ενδημούσα δηλαδή και διευρυνόμενη κοινωνική αδικία, αυτή τη διεύρυνση της κοινωνικής ανισότητας, αλλά είναι βέβαιο ότι εκ του αποτελέσματος αποδεικνύεται ότι δεν επέδειξε ποτέ βούληση να συγκρουστεί με όλα αυτά τα συμφέροντα που πραγματικά γεννούν, συντηρούν και ανθούν, ας πούμε, επιτραπεί έκφραση, αυτή τη μεγάλη κοινωνική αδικία. Κάπως έτσι, με αυτή τη λογική, με τη λογική των δανείων που σε ένα βαθμό επιβάλλεται να αγοραστούν όπλα, σε μια χώρα που μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ένας από τους λόγους που μπήκε ήταν ότι πίστευε ότι τα σύνορά της θα ήταν ευρωπαϊκά και ως εκ τούτου δεν θα ήταν αναγκασμένη να ξοδεύει πάνω από το 7% του ΑΕΠ της σε αγορά όπλα, αλλά ήταν βολικό γιατί έτσι ήταν ένας καλός πελάτης των γερμανικών, γαλλικών και αμερικάνικων βιομηχανιών. Μια χώρα που εμέσως ή αμέσως με το δικό της τρόπο η Ευρώπη τη βόλευε να συντηρηθεί, να επιβληθεί μια λογική που συνέβαλε στην αποβιομηχάνησή της,
Δέστε πόσες βιομηχανίες ηλεκτρικών ειδών είχαμε πριν από αρκετά χρόνια και πόσες έχουμε σήμερα, αν υπάρχει καμία σήμερα. Όλα τα προϊόντα που έχουμε στα σπίτια μας είναι κυρίως γερμανικής προέλευσης. Όλα λοιπόν αυτά δημιούργησαν αυτό το περίφημο φοβερό χρέος που αποτελεί τον μεγαλύτερο βραχνά, τη μεγαλύτερη μέγενη στον προβληματισμό, στην ζωή του ελληνικού λαού. Το ζήτημα λοιπόν είναι ότι πράγματι υπάρχουν αυτές οι διαπιστώσεις. Ποιος είναι ο δρόμος? Εδώ λοιπόν πρέπει να αναπτυχθεί η συζήτηση, ο διάλογος και κρίνω ότι και η σημερινή συνάντηση με βάση και το πάνελ συμβάλλει πιστεύω σε ένα τέτοιο προβληματισμό, να βρούμε ποιος είναι ο δρόμος. Υπάρχει λοιπόν η άποψη την οποία ανέπτυξε ο Δημήτρης Μαγκαζάκης, θα ακουστούν και από τον πρόεδρο τον κύριο Αλαβάνο και τον κύριο Βαντιχιώτη απόψεις. Τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ? Ο ΣΥΡΙΖΑ πιστεύει λοιπόν ότι μέσα από μια διαδικασία δημοκρατική που θα τεθεί στην κρίση του ελληνικού λαού ένα πρόγραμμα που θα μιλάει για περικοπή του χρέους, για κούρεμα του χρέους, για να το πω έτσι πιο απλά, ένα πρόγραμμα που θα εγκριθεί, εφόσον εγκριθεί από τον ελληνικό λαό, με βάση αυτό το πρόγραμμα, η κυβέρνηση που θα έρθει στην εξουσία και βεβαίως πάντα, όπως προείπα, έχοντας υπόψη μας ότι η κοινωνία θα συστρατευτεί σε ένα πολύ μεγάλο μέτωπο μέσα από την κυβέρνηση, θα διαπραγματευτεί η κυβέρνηση αυτή το δημόσιο χρέος. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες απόψεις που λένε, λέει το σύστημα, θα πάτε εκεί και θα σας πούνε όχι, τι θα κάνετε. Άλλοι πάλι φίλοι λένε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμία συνεννόηση και καμία συμφωνία. Κοιτάξτε, είναι μία άποψη και η μία και η άλλη. Εμείς πιστεύουμε ότι αν είσαι αποφασισμένος και είσαι διατεθειμένος να πας τα πράγματα μέχρι εκεί που πρέπει να τα πας, είναι βέβαιο ότι θα δημιουργηθεί, εφόσον δεν υπάρχει συμφωνία, μία κρίση. Πόσο μπορεί να την αντέξει η Ευρωζώνη αυτή την κρίση? Γιατί δεν παίρνουμε και την άλλη πλευρά? Δηλαδή, αν συμβεί μια κρίση, όπως λέμε πολλές φορές, απαντώντας στους συστημικούς, αυτό θα αφορά μόνο την Ελλάδα, δεν θα αφορά τη Γερμανία, δεν θα αφορά το ευρώ, δεν θα αφορά την Ευρωζώνη, που όσο κι αν θεωρείται ότι υποτίθεται έχουν λάβει κάποια μέτρα, δεν μπορεί να αντέξει μια τέτοια κρίση. Είναι ακόμα πολύ πιο έθρευστη ενδεχομένως από ό,τι θα ήταν το 2010, όπου όταν ο Παπανδρέου είπε ότι θα βάλω το πιστόλι στο τραπέζι, εννοούσε αυτό το πράγμα και δεν το έκανε ποτέ. Και άφησε όλο αυτό το χρόνο για να πουληθούν τα 120-130 δισεκατομμύρια ομόλογα από τις δύο, από τις γερμανικές και γαλλικές τράπεζες στην Ελλάδα, στην Κύπρο ή στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Μπορείς λοιπόν να οργανώσεις τη συζήτησή σου, την επιχειρηματολογία σου με πάρα πολλά επιχειρήματα. Επιχείρημα λοιπόν πρώτο είναι η ιστορία των ομολόγων. Να μας πούν λοιπόν σε αυτό το χρονικό διάστημα που ξεπούλησαν και ξεφόρτωσαν τα ομόλογά τους. Δεύτερο επιχείρημα, ισχυρότατο, είναι η ανθρωπιστική κρίση. Άφησε ορισμένες έτσι εχμές πάνω σε αυτό το θέμα ο Δημήτρης Μαγκαζάκης. Τρίτο είναι πραγματικά η απάτη, διότι όταν παίρνεις δάνεια και σου επιβάλλουν να αγοράζεις όπλα, είναι και αυτό ένα μεγάλο ζήτημα για να ενισχύσεις την επιχειρηματολογία σου. Τέταρτο είναι τα κέρδη, διότι υπήρξαν κέρδη από την κρίση. Μας λένε λοιπόν κάποιο επιχείρημα, μα η Τσεχοσλαβακία αγόρασε, πήρε δάνεια με 4% και δάνεισε στην Ελλάδα με 2%. Αυτά είναι πολύ λίγα χρήματα λίγων χώρων. Οι περισσότερες χώρες από αυτή την κρίση και από αυτόν τον δανεισμό κέρδισαν λίγο ή περισσότερο και ως εκ τούτου είναι και αυτό ένα πολύ ισχυρό επιχείρημα. Εμείς λοιπόν πιστεύουμε
ότι υπάρχει ο δρόμος να υπάρξει μια κυβέρνηση η οποία πρώτον να επιβάλλει, να εκδηλώσει με τέτοιο τρόπο αποφασιστικό τη βούλησή της, που σημαίνει σύγκρουση με όλα τα εγχώρια συμφέροντα, φορολογία των καυσίμων, ξέρουμε πολύ καλά τι έγινε και τι χαριστικές πράξεις έλαβαν το Μάρτιο του 2014, όταν χάρισαν ένα δισεκατομμύριο σε συγκεκριμένες βιομηχανίες πετρελαίου, όταν έδωσαν παράταση το Μάιο του 2014 για το σύστημα εισρωών νεκροών, ενώ ο νόμος προέβλεπε το 13-15 μήνες, τους έδωσαν άλλους 27 μήνες, δηλαδή μπορεί να χτίσει ένα διελιστήριο για να παράταση του εγκατάστασης συστήματος εισρωών νεκροών στα διελιστήρια που γίνεται το μεγάλο πάρτι. Το μεγάλο πάρτι στο λιανεμπόριο που επί 6 χρόνια τοποθετούν συστήματα εξ-ρέι στα σύνορα όπου ακτινογραφούνται οι νταλίκες για όσα λαθρέα μπαίνουν στην Ελλάδα και είναι πάρα πολλά τα χρήματα τα οποία πραγματικά διαφεύγουν του φορολογικού ελέγχου. Ένας ανύπαρκτος φοροεισπρακτικός μηχανισμός, οι λίσταχοι, τα 23 δισεκατομμύρια αντίστρακτα θαλασσοδάνεια που κανένας δεν τόλμησε να τα αγγίξει και ήδη εμείς και στη Βουλή αλλά και στη δικαιοσύνη έχουμε ζητήσει να γίνει ουσιαστικός έλεγχος για όλα αυτά τα ζητήματα. Τα χρήματα που βγήκαν στο εξωτερικό, όχι μόνο αυτά τα χρήματα που βγήκανε φίλες και φίλοι τώρα, αλλά πέρασαν διάταξη το 2013, το καλοκαίρι του 2013, και απάλλαξαν από ευθύνες 300 δισεκατομμύρια που βγήκανε σε εμβάσματα τα τελευταία 10-12 χρόνια στο εξωτερικό. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ μεγάλη η τομής που μπορεί κανείς, αν υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία πραγματικά να υπερασπιστεί αυτά που θα έχει δεσμευτεί και που θα εγκρίνει ο ελληνικός λαός για να δώσει μια διέξοδο στην πατρίδα και στην κοινωνία. Και βεβαίως η ανάπτυξη η οποία είναι το ζητούμενο, μια ανάπτυξη που πρέπει να είναι ανάπτυξη πραγματική, να μην είναι μια ανεργειογόνος ανάπτυξη, να δημιουργεί θέσεις εργασίας, ένα χρηματοπιστωτικό σύστημα τραπεζικό που πρέπει να περάσει στα χέρια του δημοσίου για να μπορείς πραγματικά να στηρίξεις την πραγματική οικονομία και να στηρίξεις τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας, όπου είναι η έρευνα, η τεχνολογία, η καινοτομία, η εφαρμοσμένη έρευνα και τεχνολογία, όπου η χώρα διαθέτει τεράστιο επιστημονικό δυναμικό, υψηλής τεχνογνωσίας επιστημονικά κέντρα. Μέσα στα 20 πρώτα καλύτερα και αξιόπιστα ερευνητικά κέντρα της Ευρώπης είναι 3 ελληνικά. Έχουμε επιστήμονες. Και αντί αυτούς τους επιστήμονες να τους αξιοποιήσουμε για να υπάρχουν και να γίνουν οι πραγματικοί ατμομηχανοί της ανάπτυξης της χώρας, επιστήμονες που έχουν πληρωθεί από τον ελληνικό λαό για τις τσέπες των οικογενειών για 20 χρόνια σπουδές, αξιόλογοι επιστήμονες, δεν είναι τυχαίο που δεν υπάρχει επιστημονική ανακάλυψη που να μην υπάρχει μέσα και ένας Έλληνας επιστήμονας που έχει τελειώσει αυτά τα τέλος πάντων κακοποιούμενα κάθε φορά ελληνικά πανεπιστήμια. Το χρέος, κύριε Κουρουμπλή, το χρέος. Ακριβώς. Ναι, μιλάω και είπα και για το χρέος. Λοιπόν, πιστεύουμε λοιπόν ότι υπάρχουν όλες αυτές οι δυνατότητες εάν υπάρξει ένα σοβαρός ουσιαστικός προγραμματισμός για να πάμε σε μία λύση. Ακούστε να σας πω κάτι. Και το χρέος να διαγραφεί όλο, αν η χώρα δεν αποκτήσει παραγωγική ανασυγκρότηση σοβαρή και ουσιαστική, αν δεν αξιοποιήσει τα αποτελέσματά της, δεν πρόκειται να λυθούν τα προβλήματα της χώρας με μεταφυσικό τρόπο. Άρα πρέπει να αξιοποιηθεί το παραγωγικό δυναμικό της χώρας. Άρα υπάρχει ένα συλλογικό. Αν φύγει ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα παρακαλέσω, συγγνώμη. Θα παρακαλέσω να μην διακόπτε τους ομιλητές. Γιατί υπάρχει μια διαδικασία μετά εδώ χωρίς να απαντήσετε όσα ερωτήματα θέλετε. Υποτιμάμε την νοημοσύνη μας, δεν κατάλαβα. Δεν είναι τρόπο συζήτησης αυτό. Τι χρόνια τα ακούμε αυτά. Δεν είναι τρόπο συζήτησης. Τι είναι, τα ακούμε χρόνια. Δεν πρέπει να μιλήσει κάποιος με ο λαός. Τις ενστάσεις, στο τέλος θα μιλήσετε. Στο τέλος θα τους ακούσουμε τι έχουν να ακούνε. Τα έχουμε ακούσει χρόνια, τα ξέρουμε. Μία είναι η λύση. Δηλαδή να τους διώξουμε. Να τελειώνουμε. Τους καλέσαμε να τους διώξουμε. Εγώ δεν θέλω κανέναν πλέον. Εγώ δεν θέλω, εσείς θέλετε την υπόλοιπη όμως.
Θα περιμένετε λίγο να ακούσετε και συνέχεια όχι μόνο να βάλετε ερωτήματα, κάντε ενστάσεις, φωνάξτε, κάντε ό,τι θέλετε. Αλλά να σεβόμαστε τον κάθε ένα που μιλάει. Όσο μας αφήνετε 40 χρόνια τώρα ή πώς. Δεν είναι τώρα. Συνεχίστε κύριε Πουρμπλή. Λοιπόν, καλό είναι η ένταση, δεν πειράζει, μου αρέσει και πάλι. Λοιπόν, πιστεύω λοιπόν ότι υπάρχει μία εναλλακτική πρόταση. Βεβαίως, εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής, δεν υπερασπίζουμε ότι κατέχουμε τη μοναδική αλήθεια, ότι κατέχουμε τη μοναδική αλήθεια. Προσπαθούμε με κάθε τρόπο να επεξεργαστούμε όλη αυτή τη νέα πραγματικότητα και στα πλαίσια αυτής της νέας πραγματικότητας είναι πολύ εύκολο να λες πράγματα τα οποία αρέσουν ή ακούγονται καλά στα αυτιά, αλλά πρέπει να λαμβάνουμε κάθε φορά και την ευθύνη, διότι όταν θα αναλάβεις την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας, η χώρα αυτή, αγαπητοί μου, αγαπητές μου και αγαπητοί μου φίλοι, δεν έχει μόνο οικονομικά προβλήματα. Έχει και εθνικά προβλήματα. Και ας το ελάβουμε και αυτό υπόψη μας. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά πώς λειτουργεί όλο αυτό το παγκόσμιο σύστημα και τι προβλήματα μπορεί να σου δημιουργήσουν. Αυτά λέγατε τόσα χρόνια. Κάποιο πρόνημα τώρα. Κάποιο πρόνημα τώρα. Θα πει αύριο στην απεργία μπροστά. Πήγε μπροστά στην απεργία. Αυτό να πεις να πούμε. Για απεργία μωρέ. Κάτι μου κοιτάρει τώρα. Μία στο τρίμηνο. Μία στο τρίμηνο. Αυτή αντέχει ο λαός. Αυτή πρέπει να ακούσουμε. Αυτή πρέπει να ακούσουμε. Σας ζητάμε συγγνώμη κύριε Κουρουμπλή. Εντάξει, μπορείτε να συνεχίσετε. Όχι, δεν πειράζει. Όχι, συνεχίστε. Συνεχίστε και κλείστε. Όχι, εντάξει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τοποθέτηση σας. Ζητάμε συγγνώμη για τη διακοπή την οποία υποστήκατε και δίνουμε τον λόγο στον κύριο Βατικιώτη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση από τους 1013. Πιστεύω ειλικρινά ότι τέτοιες συζητήσεις σήμερα βοηθάνε αποφασιστικά να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε το μπούτιασμα που υπάρχει και να μπορέσει να έρθει πάλι μια νέα εποχή αγώνων, μια εκκίνηση να θυμίζει και να ξεπεράσει αυτό το τιμήρι μεταπολίτευση που λέγαμε νωρίτερα που ζήσαμε την διετία 2010-2012. Το θέμα της σημερινής συζήτησης είναι εξαιρετικά εύστοχο, υπερφορολόγηση. Υπάρχει ένα παράδοξο εδώ. Εάν είχαμε κάποιον φιλοκυβερνητικό θα έλεγε πού την είδατε, δεν υπάρχει υπερφορολόγηση και θα μπορούσε μάλιστα κάλλιστα αλήθεια σας λέω, να επικαλεστεί το ότι από το 2009, όταν η Ελλάδα ζούσε επί Σοβιετικής Δημοκρατίας, μέχρι το 2015, η μείωση που έχει επέλθει στην φορολογία από 61 στα 47 δισεκατομμύρια είναι λίγο πολύ ανάλογη της μείωσης που επήλθε στο ΑΕΠ. Άρα θα μπορούσε να σου πει ποια υπερφορολόγηση. Ίδιους φόρους πληρώναμε αναλογικά τότε, ίδιους φόρους πληρώνουμε σήμερα. Η αλήθεια είναι πως παρά αυτή την εικόνα που είναι απατηλή προφανώς, έτσι, αυτό που έχει συντελεστεί την τελευταία πενταετία στην Ελλάδα είναι μία άνευ προηγουμένου μετατόπιση της φορολογίας. Δηλαδή, ένα τεράστιο φορτίο φόρων έχει μεταφερθεί από τα υψηλότερα εισοδήματα και τις επιχειρήσεις φυσικά προς τα χαμηλότερα εισοδηματικά και λαϊκά στρώματα. Επιτρέψτε μου να σας πω ορισμένα νούμερα μόνο και μόνο για να καταλάβουμε αυτή η υπερφορολόγηση που όλοι ως εργαζόμενοι άνεργοι εμπιστοτήτη διαισθανόμαστε, τη βλέπουμε καθημερινά και ειδικά τους τελευταίους μήνες, πώς αποτυπώνεται στα επίσημα μεγέθη του κρατικού προϋπολογισμού. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι φόροι στην ακίνητη περιουσία. Το 2007 ήταν μόνο 430 εκατομμύρια και το 2015 με βάση την εισηγητική έκθεση του κρατικού προϋπολογισμού που συζητιέται αυτές τις μέρες στην Βουλή θα πάει στα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό ξέρετε η αύξηση είναι 813%. Και εδώ μην βρεθεί κάποιος να πει ναι αλλά
να επιβαρυνόμαστε όλοι εμείς οι φορολογούμενοι, οι εργαζόμενοι. Ο καταμερισμός, ο επιμερισμός μεταξύ φυσικών προσώπων και νομικών προσώπων είναι εξαιρετικά ετεροβαρύς υπέρ των φυσικών προσώπων, ασυνήθιστα ετεροβαρύς σε σχέση με την υπόλοιπη φορολογία. Σε μία έκθεση πρόσφατη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είχε σε έναν πίνακα πως το 82% του ένφια, γιατί περί αυτού μιλάμε, θα καταβληθεί από φυσικά πρόσωπα και μόνο το 18% θα καταβληθεί από νομικά πρόσωπα. Με άλλα λόγια, όλη αυτή η εξωφρενική αύξηση, η εκρηκτική αύξηση καταβάλλεται, πληρώνεται από τους εργαζόμενους. Δεύτερο χαρακτηριστικό παράδειγμα και τους μικρομεσαίους. Πετρέλαιο θέρμανση. 1471% αυξήθηκε ο φόρος που πληρώνουμε στα καύσιμα και όσο και να αφαιρέσεις αυτή τη μείωση που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη 30% καταλαβαίνουμε ότι είναι μια εκρηκτική αύξηση η οποία κατά βάση επιβαρύνει τα λαϊκά νοικοκυριά και τον απλό εργαζόμενο κόσμο που χρησιμοποιεί τα καύσιμα πάλι μέσα από τη βενζίνη. Υπάρχουν αυτή η υπερπολολόγηση επιτείνεται με βάση τον κρατικό προϋπολογισμό του 2015. Και αυτό φαίνεται και από τους έμεσους και από τους άμεσους φόρους. Σε ό,τι αφορά τους έμεσους φόρους, η αύξηση που υπάρχει είναι 3,9%. Είναι πολύ μεγαλύτερη όχι μόνο της προβλεπόμενης αύξησης του ΑΕΠ 2,9%, αλλά το πιο σημαντικό αυτής που πραγματικά θα έχουμε, που αποκλείεται να είναι παραπάνω από 1,5%. Οι δε άμεσοι φόροι εκ πρώτης όψεως φαίνεται πως συμβαδίζουν με την προβλεπόμενη αύξηση του ΑΕΠ 2,3%. Και εδώ όμως υπάρχει ένα μυστικό το οποίο φαίνεται καλύτερα αν πάμε να δούμε από την άμεση φορολογία ποιος πληρώνει τι. Φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ή πιο απλή κατηγοριοποίηση. Εδώ βλέπουμε λοιπόν πως τα φυσικά πρόσωπα θα χρειαστούν να καταβάλουν συν 6,3% επιπλέον φόρους για το 2015 από 8,2 πάρε στα 8,7 δισεκατομμύρια, ενώ τα νομικά πρόσωπα θα πληρώσουν λιγότερους φόρους από όσους πλήρωσαν πέρσι, μείον 2,4%. Προς επίρρωση των όσων λέμε και η εισφορά αλληλεγγύης που εμείς δεν κρατάμε αυτό που λέει ο Σαμαράς ότι μειώνεται, όχι. Η εισφορά αλληλεγγύης είχε ψηφιστεί για να καταργηθεί το 2015. Το σημαντικότερο δηλαδή είναι πως η εισφορά αλληλεγγύης επεκτείνεται για ένα χρόνο ακόμα και θα επιβαρύνει και τα εισοδήματα της επόμενης χρονιάς μειούμενη κατά 30%, το οποίο όπως καταλαβαίνουμε όλοι είναι δευτερεύον. Αυτά μάλιστα τα στοιχεία του κρατικού προϋπολογισμού στα υπόψη μας ότι θα αλλάξουν όλα επιταχύρω. Όλη αυτή η συζήτηση για το δημοσιονομικό κενό καταλήγει σε ένα πάρα πολύ απλό συμπέρασμα, ότι χρειάζονται επιπλέον μέτρα. Το κενό είναι η άλλη όψη των επιπλέον μέτρων αντιλαϊκών τα οποία πιέζεται η κυβέρνηση να αποδεχθεί και είναι θέμα χρόνου φυσικά να τα υιοθετήσει και να τα ανακοινώσει. Ενώ λοιπόν βλέπουμε την υπερφορολόγηση που έχει επιβληθεί στους εργαζόμενους, στην κριτική πλειοψηφία της κοινωνίας, αξίζει να δούμε μόνο 4 παραδείγματα για το πώς τα υψηλότερα εισοδηματικά κλιμάκια, η επιχειρήση, η αστική τάξη γενικότερα, έχει απολαμβάνει προκλητική φορολογική ασυλία. Το πιο κραυγαλαίο παράδειγμα είναι με τους εφοπλιστές. 31/9 του 2004 ψηφίστηκε ένας νόμος που είχε επιβληθεί λίγο καιρό πριν να γίνει εθελοντικός. Τι είχαμε? Είχαμε το 2011 η κυβέρνηση παρακαλάει λίγο τους εφοπλιστές να βάλουν το χέρι στην τσέπη και να πληρώσουν. Σε διάστημα μίας τετραετίας 420 εκατομμύρια ευρώ φόρους. Προσέξτε, 100 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Το κάνει εθελοντικό. Μετά το κάνει υποχρεωτικό με ένα νόμο και έρχεται τον Οκτώβριο που μας πέρασε, το Σεπτέμβριο που μπορείτε, και τον ξανακάνει αυτόν τον φόρο εθελοντικό, στην πραγματικότητα δηλαδή την καταργεί τη φορολογία, την επιπλέον των εφοπλιστών. Δεύτερο χαρακτηριστικό παράδειγμα, τα πρόστιμα που έχει επιβάλει το ΣΔΟΕ από 60 δισεκατομμύρια έχουν εισπραχθεί 2,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Τρίτο χαρακτηριστικό παράδειγμα, LuxLeaks. Είναι
το σύστημα το οποίο είχε επινοήσει και επιβάλει η λογιστικοελεκτρική εταιρεία Price Waterhouse Coopers, η οποία, ξέρετε, τη φορολογία τελική επέβαλε στην κορυφή της πυραμίδας των μεγάλων επιχειρήσεων όλου του κόσμου, 1,1%. Για όσες επιχειρήσεις μπόρεσαν να δούνε ποια ήταν τα κέρδη και ποια ήταν η πραγματική φορολογία την οποία πλήρωναν, η πραγματική φορολογία ήταν 1,1%. Εσείς μπορεί να είσαστε επαγγελματοβιοτέχνες, μπορεί να είσαστε μισθωτοί, να είσαστε ελευθεροεπαγγελματίες και να πληρώνετε 26%, όπως η WIND, η Eurobank από την Ελλάδα και άλλες τέτοιου μεγέθους επιχειρήσεις πλήρωσαν 1,1%. Τέταρτο παράδειγμα είναι οι offshore εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. 16.580 ενεργές offshore εταιρείες είναι. Από αυτές, οι 10.000 είναι ναυτιλιακές, οι υπόλοιπες real estate. Real estate σημαίνει είναι οι βιλάρες που υπάρχουν στη Μύκονο, στη Σαντορίνη, στο Πόρτο Ράφτη και σε άλλες τέτοιες περιοχές, στην Αράχοβα, που τις περνάνε σε μία offshore για να πληρώνουν 5-10 ευρώ φορολογία του χρόνου. Εκ των οποίων οι 6.575 έχουν βρει πως υπάρχει ένα προβληματάκι και είναι υπό έλεγχο, έχουν ελεγχθεί οι 34, μόνο οι 34 έχουν ελεγχθεί και από αυτές μάλιστα ένα πολύ μικρό πλάσμα έχει καταβάλει την φορολογία που απαιτείται. Δεν ασχολείμαι με λίστα Λαγκάρτ και όλα τα υπόλοιπα, γιατί άμα θέλετε και όλα αυτά είναι φοροαπαλλαγή, φοροαποφυγή, η οποία συμβαίνει άμαξ. Όλα τα υπόλοιπα όμως είναι θεσμοθετημένη, μόνιμη, συνεχής, επίσημη φοροαποφυγή, φοροασυλία, φορολούφα του μεγάλου κεφαλαίου. Αυτή λοιπόν είναι η πολιτική του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας σε ό,τι αφορά την φορολογία. Επιστέγασμα αυτής της πολιτικής, αν θέλετε, είναι ο διορισμός του Μαυραγάνη ως Υφυπουργού Οικονομικών αρμόδιου με αυτά τα θέματα και της Αμπαΐτου ως Γενική Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, αμφότεροι προέρχονται από την Price Waterhouse Coopers, η εταιρεία δηλαδή η οποία έχει πάρει εργολαβία να διευκολύνει στη φοροαποφυγή τις μεγάλες επιχειρήσεις. Για να μπορέσουν να έχουν περισσότερο θάρρος οι επιχειρήσεις να πηγαίνουν σε αυτές τις εταιρείες για να μην πληρώνουν φόρους, έβαλαν πρώην στελέχη τους στις ανώτερες θέσεις του μηχανισμού φορολόγησης και συγκέντρωσης δημοσίων εσόδων. Σημαίνει αυτό ότι όλα τα υπόλοιπα κόμματα, με εξαίρεση το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία, είναι ενάντια στην υπερφορολόγηση? Δυστυχώς όχι, αγαπητοί φίλες και φίλοι. Πρόσφατα αυτό το οποίο έχουμε διαπιστώσει είναι πως και από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει μια μεγάλη υποχώρηση σε ό,τι αφορά το ζήτημα της φορολογίας. Ξέρουμε όλοι πως το συνέδριο είχε ψηφιστεί και ήταν μια πάγια θέση του κόμματος, μια αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος και η φορολόγηση του μεγάλου κεφαλαίου. Όμως, στις 19 Οκτωβρίου είδαμε την Κεντρική Επιτροπή του κόμματος να κατατίθεται για ψήφιση μια σειρά προτάσεων από την κατάργηση του ΤΑΙΠΕΔ, την εθνικοποίηση των μεγάλων τραπεζών και τη φορολόγηση του μεγάλου κεφαλαίου και αυτές οι προτάσεις που αποτελούσαν θέσεις του κόμματος στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος να απορρίπτονται, να καταδικάζονται αυτές οι προτάσεις. Κατά συνέπεια, ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα δεν είναι υπέρ της μεγάλης φορολόγησης, της φορολόγησης του μεγάλου κεφαλαίου. Αυτή η θέση υπόθηκε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο και στη συνέντευξη τύπου που έδωσε ο πρόεδρος του κόμματος, ο Αλέξη Τσίπρας, στη Θεσσαλονίκη. Ρωτήθηκε συγκεκριμένα κατά πόσο πρόκειται να αυξήσει τη φορολογία των επιχειρήσεων και αντί να πει ναι, οι κερδοφόρες επιχειρήσεις, οι πολιτικές επιχειρήσεις δεν επιτρέπεται να πληρώνουν σήμερα τόσο μεγάλη, τόσο χαμηλή φορολογία, η απάντησή του ήταν πως το σημερινό ύψος των φόρων είναι ένα λογικό ύψος. Κατά συνέπεια, όποιος πιστεύει πως το κόμμα, ο ΣΥΡΙΖΑ, θα πάει να εφαρμόσει την πολιτική του συνεδρίου όταν θα γίνει κυβέρνηση, δυστυχώς θα απογοητευτεί. Η θέση αυτή έχει αλλάξει και κατά συνέπεια, για να χρησιμοποιήσω και μια φράση που υπάρχει και στο τίτλο της σημερινής μας εκδήλωσης, ο άλλος δρόμος που συζητάτε δεν περνάει από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, δεν περνάει από την επόμενη κυβέρνηση της αριστεράς ή εθνικής σωτηρίας, όπως λέγεται. Τι πιστεύω ότι πρέπει να γίνει? Το άμεσο ζητούμενο, αυτό που έχει απόλυτη προτεραιότητα, είναι η ανατροπή της πολιτικής της λιτότητας.
Όποιοι λένε, όποιοι πούνε, ναι, μα μειώθηκε όλα τα προηγούμενα χρόνια το ΑΕΠ στην Ελλάδα κατά 25% μπορούν να κάνουν μια διαίρεση. Αν διαιρέσουμε ακόμα και αυτά τα 182 δισεκατομμύρια του ΑΕΠ, του μειωμένου, του διαλυμένου ΑΕΠ. Ακόμα, λέω, όποιος σκεφτεί ότι ναι, αλλά μετά από 25% μείωση του ΑΕΠ μέσα σε τέτοια χρόνια είναι δυνατόν, ας πούμε, να ανατραπεί η λιτότητα, να δοθούν αυξήσεις σε μισθούς, συντάξεις, επιδόματα ανεργίας κτλ. Ας κάνει μια απλή διαίρεση. 182 δισεκατομμύρια είναι ακόμα και τώρα το ΑΕΠ. Αν το διαιρέσει για τα 11 εκατομμύρια που κατοικούμε σε αυτή τη χώρα, φτάνει για να πάρει. Ο κάθε κάτοικος αυτής της χώρας από το μωρό μέχρι τον υπέργυρο 16.500 ευρώ, τόσα του αναλογούν σε μια τετραμελή οικογένεια, 66.181 ευρώ αντιστοιχούν. Για να βρεις τετραμελή οικογένεια με τέτοιο εισόδημα θα πρέπει να πας πολύ ψηλά στα βόρεια προάστια. Δυνατότητα λοιπόν για να υπάρχει σήμερα, για να μπορέσει ο εργαζόμενος άνθρωπος να μοιραστεί τον πλούτο, υπάρχει, αντικειμενικά υπάρχει. Θέλουμε, δεν θέλουμε. Ποιος τον εκμεταλλεύεται, πρώτα απ' όλα οι πιστωτές τον εκμεταλλεύονται. Γι' αυτό το λόγο η ανατροπή της πολιτικής της λιτότητας πρώτα απ' όλα περνάει μέσα από τη διαγραφή του χρέους. Και για να είμαστε πιο σαφείς, από τη μονομερή διαγραφή του χρέους. Οι μοναδικές χώρες που γλίτωσαν από αυτή τη γάβρενα του δημόσιου χρέους έγινε ένα απλό πραγματάκι. Μονομερή διαγραφή του χρέους. Η Ισλανδία, η Αμερική, η Αργεντινή και η Ρωσία, μόνοι τους, χωρίς να ρωτήσουν κανένα, είπαν δεν πληρώνω. Ξέρετε ποιο είναι το αστείο. Άμα πάει να δεις ως διαγράμματα την πορεία του ΑΕΠ και της ανεργίας και σε αυτές τις τέσσερις χώρες και στην Ελλάδα, είναι ακριβώς η ίδια. Ποια είναι η διαφορά όμως. Θα δεις δηλαδή και σε Ρωσία, Αργεντινή, Ισλανδία, η σημερινό. Θα δεις το ΑΕΠ αμέσως μετά την πάυση πληρωμών πραγματικά να εκτοξεύεται. Και θα δεις την ανεργία πραγματικά να πέφτει κάτω. Στην Ελλάδα τι συμβαίνει, ακριβώς το αντίθετο. Στην Ελλάδα, όσο συνεχίζουμε να πληρώνουμε το δημόσιο χρέος, το ΑΕΠ καταρακώνεται και η ανεργία εκτοξεύεται. Και το στίχημα είναι να μην μάθουμε να ζούμε με 26 και με 27% ανεργία. Να μην το θεωρούμε σαν το πιο φυσιολογικό πράγμα του κόσμου, όπως έχει συμβεί σήμερα, και είναι πραγματικά δραματικό να μην υπάρχει δημόσια συζήτηση για αυτό το 1,5 εκατομμύριο των ανέργων. Και προσέξτε, παραπάνω. Δεν είναι μόνο το 1,5 εκατομμύριο ανέργων, γιατί υπάρχουν χώρες της Ευρώπης, όσο και να σας φαινεί περίεργο, που οι επιδοτούμενοι της ανεργίας είναι παραπάνω από τους ανέργους. Στην Ελλάδα όμως το 12% των ανέργων παίρνει αυτό το ξεφτυλισμένο επίδομα των 360 ευρώ. Όμως, άμα κάνετε τον πολλαπλασιασμό, για αυτά τα 360 ευρώ για να τα πάρουν τα υπόλοιπα όλοι οι άνεργοι και το 1,5 εκατομμύριο, ξέρετε πόσα χρειάζονται, 6 δισεκατομμύρια του χρόνου. Πόσο είναι ακριβώς το ποσό που θα πληρώσουμε για τόκους. Χάσε τα ομόλογα που λήγουν, Δημήτρη. Άρα, για να μπορέσουν. Προσέξτε, δεν λέω να αυξηθούν οι μισθοί που το θεωρώ θεμητό και αναγκαίο αίτημα. Λέω πως για να μην γίνονται ζητιάνοι και να μην εκλιπαρούν τους γείτονές τους για βοήθεια οι άνεργοι, απαιτείται άμεση πάυση πληρωμών. Απαιτείται επίσης να ανατρέψουμε τους ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς. Δηλαδή, έξοδος από την Ευρωζώνη και ρήξη, σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσο συνεχίζουμε να πιστεύουμε. Όριο απαραβίαστο των δικαιωμάτων και των διεκδικήσεών μας. Το τι κάθε φορά αποφασίζει η Μέρκελ και ο Γιούνκερ, επιτρέψτε μου, αλλά μπορούμε να προβλέψουμε με ασφάλεια σήμερα ότι θα ζήσουμε για την υπόλοιπη ζωή μας σαν δούλοι. Αυτό που πιστεύω είναι πως ο δρόμος αυτός, διαγραφή του χρέους, έξοδος από Ευρωζώνη, ρήξη με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είναι εύκολος. Κανένας από εμάς δεν υπόσχεται ότι πρόκειται για ένα δρόμο ανθόσπαρτο, χωρίς δυσκολίες, απρόβλεπτες καταστάσεις κτλ. Είναι όμως πάνω απ' όλα ένας αναγκαίος δρόμος. Και για αυτή τη σύγκρουση πιστεύω ότι δεν περισσεύει κανένας. Ευχαριστώ πολύ. Τον κύριο Βαντικιώ, ήταν πάρα πολύ αναλυτικός και κατατοπιστικός. Το λόγο τώρα έχει ο κύριος Αναπάθος. Πρώτα ευχαριστήσω και εγώ ιδιαίτερα για την παρουσία σε αυτό το τραπέζι. Να πω ότι
Ευχάρω την συμπάθεια μου στον βουλευτή τον Κουρουμπλή. Με ποια έννοια έχουν καταργήσει τη δημοκρατία. Ο λαός δεν ακούγεται. Οι γνώμες οι οποίες έρχονται σε αντίθεση με τις γνώμες αυτές που λένε ναι στα δάνεια, ναι στην ευρωζώνη, ναι στη φορολογία κλπ. Εξαφανίζονται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εμείς πρέπει να δώσουμε ένα άλλο υπόδειγμα δημοκρατίας, πιστεύω, και συζήτησης. Όπου ακόμη κι αν στην πλειοψηφία αυτά που λέγονται δεν αρέσουν, έχει το δικαίωμα να τα πει να το κάνουμε ερωτήσεις. Πιστεύω ότι οι περισσότεροι από όλους σας, από εσάς, συμφωνείτε με αυτά, αυτή την αντίληψη. Πρώτον, ο τίτλος μου έκανε μεγάλη εντύπωση, το ερώτημα που θέτει η πρωτοβουλία σας, φοροεπιδρομή, μονόδρομος, η πολιτική φτωχοποίηση, υπάρχει άλλος δρόμος. Πιστεύω ότι αυτό το δείγμα αγγίζει άμεσα και βιωματικά πάρα πολλούς. Σκέφτομαι, υπόθηκαν διάφορα επαγγελματά, αν είστε εργαζόμενοι, μισθωτοί, αν είστε μικρομεσαίοι κλπ. Σκέφτομαι, υπάρχει κανείς εδώ ο οποίος να μην είναι ο ίδιος ή να μην έχει συγγενή, ο οποίος να είναι άνεργος. Ζούμε σε μια εποχή και σε μια στιγμή η οποία είναι πάρα πολύ βάρβαρη και όλοι απορούν για την ανεκτικότητα του ελληνικού λαού, όπου υπάρχει μια γενοκτονία της νέας γενιάς. Κυριολεκτικά το 70% ανεργίας της νέας γενιάς σημαίνει γενοκτονία. Σημαίνει ότι αυτό θα σας πω ένα στιγμιότυπο. Μου είπε ένας καθηγητής πανεπιστημίου, με πήρε 12 φορά στο σπίτι, με τον οποίο έχουμε μια φιλική σχέση, ηλικιωμένος άνθρωπος. Και μου λέει, είμαστε στην ταβέρνα με άλλους, στη γειτονιά μου με άλλους δύο συναδέλφους μου, πηγαίνουμε εκεί και τρώμε πάρα πολύ συχνά, ξέρουμε τον ταβερνιάρη κλπ. Μπαίνει ένα νέο παιδί, κανένας τριαντάρης, ήταν με γένεια, πιάνει συζήτηση με τον ταβερνιάρη, φεύγει. Μας λέει ο ταβερνιάρης, ήθελε, το παιδί αυτό ήρθε εδώ για να ζητήσει δουλειά. Εμείς καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορούσε να του δώσει δουλειά. Κρατάει αυτός με τη γυναίκα του σε μια μικρή ταβέρνα με 5-7 τραπέζια τα οποία έχει. Λέει, δεν μου ζήτησε μισθό. Μου ζήτησε να τρώει το βράδυ και να παίρνει ένα πακέτο στο σπίτι. Αυτά τα στοιχεία τα βλέπει ο καθένας. Ο καθένας. Προχτές είχα πάει να πάρω ένα ψητό κοτόπουλο από ένα ψητοπολείο έτσι στο κέντρο της Αθήνας και ήταν κάποιος ο οποίος παρακαλούσε να του δώσουν τέταρτο, γιατί είχε ένα τάλιρο και ήθελε να πάρει και πατάτες. Και το ψητοπολείο πουλούσε μονάχα μισό κοντόπουλο. Θέλω να πω ότι είμαστε σε μια ακραία κατάσταση. Το ερώτημα υπάρχει άλλος δρόμος ή όχι, απαντιέται καταρχήν με μια ιρανική παροιμία, η οποία λέει ένας δρόμος υπάρχει μόνο για τους μονόφθαλμους. Εδώ πέρα μας έχουν κάνει μονόφθαλμους όλους περίπου. Και αν δεν μας έχουν κάνει εγκεφαλικά, μας έχουν κάνει ψυχολογικά. Φοβόμαστε. Μας πιάνει δέος σε κάτι το οποίο θα αμφισβητεί αυτά που έχει αποφασίσει η Μέρκελ και ο Σόιμπλε και ο Γιούνκερ και οι άλλοι. Η απάντηση όμως η δικιά μου στο ερώτημα υπάρχει άλλος δρόμος είναι και όχι και ναι. Και το λέω με την εξής έννοια, ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος μέσα στα πλαίσια του σεβασμού των δανειακών μας υποχρεώσεων και της παραμονής μας στα πλαίσια της Ευρωζώνης. Υπάρχει δρόμος μονάχα εφόσον έχουμε έρθει σε ρήξη, έρθουμε σε ρήξη με αυτό. Ξαναλέω, μπορούν να υπάρξουν αρκετές παραλλαγές πολιτικές στα πλαίσια του δανεισμού και στα πλαίσια της Ευρωζώνης. Στην πραγματικότητα όμως, παρά τις διαφορές που θα έχουν, παρά το ότι μπορεί να υπάρχει μια μικρή κοινωνική επίπτωση, δεν μπορούν να βγάλουν την Ελλάδα από τη βαθύτερη ύφεση που έχει γνωρίσει η αναπτυγμένη χώρα τον τελευταίο αιώνα. Η πατρίδα μας περνάει τη βαθύτερη ύφεση σε ύψος των δικτών. Και σε χρονική αιμονή των δικτών που έχει περάσει οποιαδήποτε χώρα. Αυτά που βλέπαμε στις ταινίες με τις αμερικάνικες με την κρίση του 1929 από άποψη δικτών είναι πολύ πιο ελαφρά από ό,τι υπάρχουν στην Ελλάδα. Μετά από 3 ή 4 χρόνια άρχισε η ανεργία να αναστρέφεται.
στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στη βάση αυτή θέλω να σας πω 4 απλές σκέψεις. Η πρώτη είναι ότι εάν ήταν φυσικό φαινόμενο, εάν ήταν, ας το πούμε, αυτό που γίνεται μια συνέπεια σεισμικής δραστηριότητας κλπ, θα μπορούσε να πεις ότι πιθανά δεν υπάρχει άλλος δρόμος, απλώς μπορείς να βρεις μια ή λίγο καλύτερη ή λίγο χειρότερη μέθοδο για το πόσο έτοιμος είσαι να αυτή την θεία οργή. Στην περίπτωση της Ελλάδας μπορούμε να δούμε ότι είναι συγκεκριμένοι παράγοντες, μακροπρόθεσμοι και βαθύτεροι, οι οποίοι έχουν οδηγήσει σε μια οικονομική κρίση. Το να έχει μια χώρα οικονομική κρίση, σε μια εποχή που υπάρχει η επανάσταση της τεχνολογίας, τεράστιες δυνατότητες, η επανάσταση των επικοινωνιών, η δύναμη της γνώσης, ακόμη και μια χώρα η οποία δεν έχει πλουτοπαραγωγικούς πόρους, που εμείς έχουμε μεγάλους, μπορεί να ρίξει τεράστιο βάρος στη δύναμη της γνώσης. Δεν μπορεί να θεωρείται λογικό να υπάρχει μέσα στην Ευρώπη τώρα μία ανεπτυγμένη χώρα η οποία κατρακύλησε σε τόσο σύντομα διάστημα τόσο χαμηλά. Πολλούς παράγοντες θα μπορούσε να αναφέρει κανείς. Εγώ απλώς προσπαθώ, θα αναφέρω 1, 2, 3 οι οποίοι κάτι γνώμη μου είναι ιδιαίτερα σημαντικοί. Είναι οι μεγάλες συνέπειες από την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την ΕΟΚ τότε, οι οποίες οδηγήσανε στην πολύ μεγάλη επιδείνωση του ισοζυγίου εξωτερικών μας συναλλαγών και στην διάλυση κάτω από τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης του στοιχειώδους παραγωγικού μηχανισμού, ο οποίος είχε αναπτυχθεί στην Ελλάδα, δέστε ναυπηγεία, δέστε βιομηχανία ζάχαρης και τόσα άλλα. Το γεγονός ότι μπαίνουμε σε μία ζώνη νομισματική και ελευθέρου εμπορίου, όπου δεν είναι ισότιμοι όλοι, άλλοι είναι πάρα πολύ ανεπτυγμένοι, άλλοι είναι σχετικά καθυστερημένοι, δεν υπάρχουν μέτρα εξισορρόπησης των ανισοτήτων αυτών, με συνέπεια να έχεις χώρες με τεράστια πλεονάσματα, όπως εμφανίστηκε στην κρίση, και να έχεις χώρες με ελλείμματα, όπως βλέπουμε για όλη την περιφέρεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επίπτωση της παγκόσμιας κρίσης, η οποία έγινε χρηματοπιστωτική κρίση στην Ευρώπη, τραπεζική, η χρηματοπιστωτική διεθνής έγινε τραπεζική κρίση στην Ευρώπη, και όπου προκειμένου να διασώσουν τις τράπεζές τους, δημιούργησαν τα τεράστια προβλήματα σε σχέση με τις χώρες οι οποίες είχαν χρέος και την τεράστια πίεση να παρέμουν και να ελέγξουν την κατάσταση για να διαβεβαιώσουν τις αγορές. Εγώ υπενθυμίζω, θα το ξέρετε, τα πρακτικά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου όταν αποφασίστηκε η στήριξη, η δανειακή της Ελλάδας, όπου ο εκπρόσωπος της Βραζιλίας είπε ότι αυτό δεν είναι πρόγραμμα για την Ελλάδα, είναι πρόγραμμα καταστροφής, είναι πρόγραμμα για τις ευρωπαϊκές τράπεζες, και το αποτέλεσμα βέβαια ήταν η παρέμβαση της Γερμανίας και η ανάκληση του... Το έχεις εδώ πέρα, Το έχει εδώ πέρα ο Λεωνίδας, πιο τεκμηριωμένος. Και η ανάκληση του εκπροσώπου της Βραζιλίας. Θέλω να πω, πρέπει να έχουμε υπόψη ότι αυτό δεν έγινε μόνο στην Ελλάδα. Υπάρχουν προβλήματα με εμάς, υπάρχει καθυστέρηση, υπάρχει χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης, υπάρχει έλλειψη παραγωγικής βάσης και υπάρχει. Υπάρχει διαφορά πάρα πολύ εκτεταμένη. Ο παραλίγων πρωθυπουργός επί Πασόκ είναι στις φυλακές, αλλά στις φυλακές είναι ο διατελέσας πρωθυπουργός της Πορτογαλίας από χτες. Από χτες ο διατελέσας πρωθυπουργός της Πορτογαλίας για θέματα φορολογικών απατών και μαύρου χρήματος, μέχρι χτες τουλάχιστον βρισκόταν στις φυλακές. Επομένως είναι ένα δομικό πρόβλημα. Μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο, το οποίο βοήθησε το δανεισμό, παρακαλούσαν την Ελλάδα να δανειστεί, όχι την ανεύθυνες κυβερνήσεις που είχαν προχωρήσει στον εύκολο δανεισμό, παρακαλούσαν, δανείζανε, βλέποντας την Ελλάδα ένα μέρος συνολικά της Ευρωζώνης,
με κριτήρια, με τα ίδια με τα οποία βαδίζανε την Γερμανία. Και βρεθήκαμε σε αυτή την, σε αυτή την κατάσταση. Επομένως, πρέπει να εντοπίσουμε αυτά που αυτή την ανθρώπινη δραστηριότητα, αυτόν τον τρόπο λειτουργίας της ευρωπαϊκής οικονομίας και της εθνικής οικονομίας, αυτούς τους παράγοντες που οδηγήσαν εδώ να τους ακυρώσουμε και να τους αντικαταστήσουμε με άλλους. Μπορεί, επομένως, το ερώτημα είναι μέσα σε αυτό το ίδιο πλαίσιο να βρεθεί μια κάποια λύση. Κάποια λύση. Κάτι γνώμη μας, όχι. Πρώτα απ' όλα, γιατί είναι το πλαίσιο των δανειστών. Δεν είναι απλώς ότι εμείς έχουμε χρωστάμε δάνεια και ότι η Ευρωζώνη στηρίζει αυτούς τους δανειστές μας. Η ίδια πια είναι δανειστές μας. Δηλαδή, κυκλοφορούμε μέσα σε ένα πλαίσιο στο οποίο τα πάντα αποφασίζονται από τους δανειστές. Το δεύτερο. Είμαστε συνεχώς κάτω από έλεγχο. Και αν θέλετε, εγώ προτιμώ τον τίτλο 2013 παρά την μνημονιακή πρωτοβουλία του εδώ πέρα του Μοσχάτου. Γιατί? Διότι βλέπετε σήμερα έχουν μπει σε έναν αγώνα δρόμου ο ΣΥΡΙΖΑ με την Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία καταλαβαίνει ότι πιάνει το αντιμνημονιακό και σου λέει θα σας σώσω από το μνημόνιο. Και τυπικά, ενδεχομένως, παρότι φαίνεται δύσκολο, γιατί είναι πολύ σκληρή απέναντι και στα δικά τους παιδιά, τυπικά ενδεχομένως να κλείσει το μνημόνιο. Και τι σημαίνει ότι θα κλείσει το μνημόνιο? Θα αλλάξει τίποτα? Οι ίδιες οι συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι αναθεωρημένες, οι οποίες συγκεκρινοποιούνται σε δύο κανονισμούς, τον 472 και τον 473, για τους οποίους τίποτα δεν λέει ούτε η κυβέρνηση του 2013, οι οποίοι αρχίσαν να ισχύουν από την 1η-1η του 2014, προβλέπουν ότι κάθε χώρα υποβάλλει προσέγγιση τον προϋπολογισμό της στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ακόμη και στην Ιταλία και στη Γαλλία κάναν παρατηρήσεις και κάναν τις σχετικές διορθώσεις σε αυτές οι δύο χώρες. Ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε περίπτωση σοβαρών παρατηρήσεων στέλνει τους εκπροσώπους της στις χώρες αυτές να συνεργαστούν με τα διάφορα υπουργεία και τους διάφορους μηχανισμούς του δημοσίου. Σε περίπτωση που μία χώρα είναι υπερχρεωμένη, μπορεί να συμμετέχει σε αυτούς τους μηχανισμούς και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Με βάση τις εκθέσεις αυτών των επιτροπών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει παρατηρήσεις και συστάσεις. Η χώρα η οποία τις παίρνει αυτές οφείλει να τις εφαρμόσει. Σε περίπτωση που δεν τις εφαρμόσει, τότε μπορούν να υπάρξουν συνέπειες και ακόμη και επιβαρύνσεις μέσα από πρόστιμα. Τι άλλο είναι διαφορετικό αυτό από τη διαδικασία που ζούμε σήμερα? Τίποτα. Πέρα από αυτό, η παραμονή μας στο ίδιο πλαίσιο σημαίνει ότι έχουμε την ίδια νομισματική πολιτική που υπάρχει, δηλαδή δεν έχουμε νομισματική πολιτική. Αναφέρθηκε ο Κώστας ο Καζάκης σε αυτό το πράγμα. Δεν μπορούμε εμείς να κανονίσουμε τη νομισματική βάση ως ποσότητα προκειμένου να μπορέσει να κινηθεί η οικονομία. Έχουμε όρους εξωτερικού εμπορίου ιδιαίτερα δυσμενείς. Μπορεί να λίγο να χαλάρωσαν τώρα με την πτώση του ευρώ σε σχέση με το δολάριο, είναι ιδιαίτερα δυσμενείς και είναι δυσμενείς κυρίως απέναντι στους κυρίους εμπορικούς μας εταίρους που αυτή τη στιγμή είναι οι άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα βλέπουμε να γίνονται μερικές αλλαγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τις οποίες τις προβάλλει ο ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν κάποιες αλλαγές. Υπάρχει φθηνότερο ευρώ. Υπάρχει η πολιτική της ποσοτικής χαλάρωσης. Διευρύνθηκε κάπως η νομισματική κυκλοφορία και μπορεί να διευρυνθεί κι άλλο από του χρόνου όπου η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα αγοράζει και κρατικά ομόλογα. Υπάρχει μια δημόσια κριτική πια και από κεντρικούς κύκλους έτσι του ευρωπαϊκού καπιταλισμού
δες το Financial Times προς την πολιτική της Μέρκελ. Ο Γιουνκέρ χτες είπε, παρουσίασε το πρόγραμμά του για την ανάπτυξη 315 δισεκατομμύρια. Υπάρχει η μείωση της τιμής του πετρελαίου. Αυτές οι αλλαγές όμως, τις οποίες από ορισμένες βεβαίως, κυρίως από την αξιωματική αντιπολίτευση, υπερπροβάλλονται, δεν πρόκειται να αλλάξουν τα βασικά χαρακτηριστικά των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως συνυπάρχουν με πολύ αρνητικές αλλαγές που γίνονται την ίδια στιγμή. Δηλαδή το ότι σε μια εποχή που θα θέλαμε να βγούμε από την κρίση, που είμαστε στα πλαίσια της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που οι βασικοί μας εταίροι είναι αυτοί, τους βλέπουμε να βρίσκονται σε κατάσταση deflation, δηλαδή αποπληθωρισμού, μειωμένης ανάπτυξης, αρνητικών ρυθμών ανάπτυξης, μείωση της παραγωγής στην ίδια την Γερμανία και την ίδια στιγμή σε μια γεωστρατηγική ανασφάλεια η οποία έχει και την οικονομική της έκφραση. Τώρα σήμερα διάβαζα για παράδειγμα την πολύ σημαντική κάμψη των εξαγωγών των βιομηχανικών της Γερμανίας εξαιτίας του παγώματος των σχέσεών της με την Ρωσία. Επομένως, είμαστε στο δίλημα αυτό. Ή κάνουμε μια τομή ή αποδεχόμαστε αυτή την κατάσταση που θα έχει ελάχιστες βελτιώσεις με μπουναμάδες σαν το 500 που δίνουν ή οτιδήποτε άλλο και που θα θυσιάσει ουσιαστικά ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού και της ζωής όλης της κοινωνίας. Το τρίτο και προτελευταίο σημείο και προσπαθήσω να είμαι επιγραμματικός είναι, μπορούμε να διαπραγματευτούμε. Μέσα και άκουσα τον κύριο Κορομπλή με πολύ μεγάλη πρόσφυγη. Εγώ ξέρω ότι για να διαπραγματευτεί κάποιος με κάποιον άλλον σημαίνει ότι έχει αναλλακτική λύση. Όταν έχεις ένα διαμέρισμα, νοικιάζεις ένα διαμέρισμα και θέλει να το παθαρέψει με τον ιδιοκτήτη σε εποχή κρίσης, του λες ότι έχω βρει άλλο διαμέρισμα. Και όχι μόνο πριν να το πεις, αλλά στην πραγματικότητα πρέπει να έχεις βρει άλλο διαμέρισμα. Διότι αν δεν έχεις βρει, θα καταλάβει ότι κάτι του κρύβεις. Δεν μπορεί να λέει κανείς ότι εγώ θα διαπραγματευτώ χωρίς να έχει μια εναλλακτική λύση. Τι θα γίνει αν στην διαπραγμάτευση αυτή δεν το πετύχει. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θέλει να διαπραγματευτεί και θέλει να διαπραγματευτεί πάρα πολύ σκληρά για να κερδίσει τις εκλογές. Τα παίζει όλα για όλα. Για όλα τα όλα. Δεν έχει όμως κανένα περιθώριο. Όταν βλέπεις την Ευρωζώνη, στις συνθήκες αυτές που λέμε ότι υπάρχουν και θετικά στοιχεία, να είναι τόσο σκληρή, να φτάνει να μπαίνει στις λεπτομέρειες λεπτομεριών από μια άποψη, δηλαδή αν θα είναι 70 ή 100 οι δόσεις για τα κόκκινα δάνεια ή όταν το κάνει αυτό απέναντι στο πολιτικό της παιδί που είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, τι θα κάνει απέναντι σε μια κυβέρνηση της αριστεράς. Θα της πει ό,τι πείτε για να δώσει ένα σήμα ώστε να έχουν αντίστοιχες κυβερνήσεις και οι άλλες χώρες. Μπορεί κανείς να στηρίζεται στην άποψη ότι η Ευρωζώνη θα φοβηθεί την κρίση της. Η Ευρωζώνη δεν φοβάται την κρίση της όταν λέει όχι στον Κάμερον για το θέμα της ελεύθερης διακίνησης των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που το έχει βάλει σαν το κυρίαρχο θέμα σε σχέση με την παραμονή της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή όχι. Και του λέει όχι. Με αυτή την έννοια θέλω να πω ότι υπάρχει μια εμπειρία από την περίοδο που ήταν η κυβέρνηση ο Παπανδρέου και ο Σαμαράς ήταν αντιπολίτευση και όπου έλεγε ότι όχι, άλλη πολιτική, αναπτυξιακή και πιστεύω το πίστευε και είδαμε το αποτέλεσμα. Με αυτή την έννοια δεν συγκροτεί και συμφωνώ εδώ με τον Λεωνίδα τον Βατικιώτη, δεν συγκροτεί μια εναλλακτική λύση η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Και τέλος τι μπορεί να γίνει και τι πρέπει να γίνει. Πρέπει να δώσεις απάντηση στα μεγάλα προβλήματα της οικονομίας και του ελληνικού λαού. Και ανάλογα με το τι απαιτεί μια ικανοποιητική απάντηση, πρέπει να πράξεις.
Για παράδειγμα, θέλεις να έχεις δημόσιες επενδύσεις για να στηρίξεις την οικονομία. Δεν μπορείς μέσα στο δανειακό πλαίσιο και δεν μπορείς να αποδεχτείς, και το πρώτο πράγμα είναι η αθέτηση πληρωμών. Και εδώ πέρα σωστά κάνατε και χειροκροτήσατε τον Λεωνίδα, η μαγική λέξη που διαχωρίζει ποιους κινούνται στα πλαίσια του δανείου και ποιους το αμφισβητούν είναι το μονομερείς. Με τους ίδιους τους δανειστές σου, όταν μάλιστα οι δανειστές σου δεν είναι ομάδες κεφαλαίων. Οι δανειστές σου είναι χώρες, είναι κράτη, είναι κοινοβούλια. Ορίστε. Ναι, εδώ πέρα στην περίπτωση τη δικιά μας όμως το μεγαλύτερο μέρος του δανείου είναι τα δάνεια που έχουμε πάρει από διεθνείς οργανισμούς και από τους... Εντάξει, και από τους πολίτες προέρχονται, είναι, και από τη φορολογία των πολιτών είναι, δεν είναι απλό θέμα. Επομένως, δεν έχεις. Σωστό. Όχι, είμαστε σε ίδια εφαρμόδια. Ναι, αλλά σας παρακαλούμε. Τελειώνω και εγώ μου φαίνεται ότι μίλησα πολύ. Τι θέλεις, θέλεις ρευστότητα. Όταν μια χώρα έχει πλήρη απασχόληση, η ρευστότητα μπορεί να φέρει πληθωρισμό. Όταν μια χώρα έχει μια ανεργία 30% περίπου και 30% αργεί το παραγωγικό δυναμικό, θέλει κυκλοφορία χρήματος. Αυτό έκανε οι Ηνωμένες Πολιτείες, αυτό έκανε η Ιαπωνία, αυτό έκανε η Μεγάλη Βρετανία, αυτό κάνουν μια σειρά χώρες. Μια μελέτη που είχε γίνει από τον καθηγητή Μαριόλη και την ομάδα του λέει ότι 12 δισεκατομμύρια μπορούμε να έχουμε πρόσθετη αύξηση της νομισματικής βάσης της χώρας μας. Σκεφτείτε, εγώ έκανα δισεκατομμύρια αύξηση της νομισματικής βάσης. Σκεφτείτε αυτά τα 5 δισεκατομμύρια που είναι οι τόκοι τους οποίους πρόκειται να πληρώσουμε το 2015. Σκεφτείτε περίπου 18, δεν θυμάμαι, 19 δισεκατομμύρια που είναι τα τοκοχρεωλήσια. Σκεφτείτε ότι όλα αυτά τα χρήματα μπορούν να πάνε στην αντιμετώπιση της ανεργίας, μπορούν να πάνε στη μείωση της φορολογίας, μπορούν να πάνε σε διακανονισμό των δανείων, ειδικά για αυτούς που είναι πιο πιεσμένοι, και να βρεθεί η Ελλάδα σε μια άλλη κατάσταση. Καταλήγοντας θέλω να πω ποιος είναι ο παράγοντας όμως που δυσκολεύει. Είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, είναι το ΠΑΣΟΚ, είναι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ πιστεύω ότι ο κεντρικός παράγοντας είναι η ψυχολογία του ελληνικού λαού του ιδίου. Ότι έχουν καταφέρει κυριολεκτικά να είναι, όταν διάβαζα το βιβλίο «Δόγμα του Σοκ», μου φαινόταν ότι ήταν λίγο της Ναόμι Κλάιν, ότι ήταν όλα σχεδιασμένα και να σπάσουν το ηθικό των πολιτών, την ψυχολογία τους κλπ. Τελικά το βιώνω τώρα. Ένας λαός με τέτοιες παραδόσεις ιστορικές και αγωνιστικές, αν θέλετε, κάθε λαός είναι. Αλλά μας είναι καταγραμμένες και στην παγκόσμια ιστορία. Με αγώνες τις προηγούμενες δεκαετίες, ο οποίος πλημμύριζε την Αθήνα όταν ο Γιαννίτης πήγε να κάνει κάποια αλλαγή που ήταν μηδαμινή μπροστά σε αυτά που έγινε. Γιατί στις ευρωεκλογές τάσετε στην τεράστια του πλειοψηφία, αυτό που ψηφίσαμε, υπέρ αυτών των κεντρικών επιλογών, δηλαδή σεβασμό στο δάνειο, σεβασμό στην Ευρωζώνη. Αυτό είναι, πιστεύω, το κύριο, δηλαδή να προσπαθήσουμε να σπάσουμε αυτή την επιδίωξη και την κατάκτηση του ευρωπαϊκού και του ελληνικού καπιταλισμού, να σπάσει το ηθικό των Ελλήνων, να οδηγήσει σε ατομισμό, να εμποδίσει τη συλλογικότητα, να περάσει μια πολιτική καινοτροπία μέσα στη νέα γενιά. Αν ο λαός ξυπνήσει, τότε ο άλλος δρόμος όχι μόνο θα είναι εφικτός, θα είναι γρήγορος και θα είναι πάρα πολύ καρποφόρος. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ και τον Αλέκο τον Αλαβάνο. Τελείωσε ο πρώτος γύρος. Εδώ θέλω να παρακαλέσω όσοι έχετε ερωτήματα ή κάποια τοποθέτηση, επί 2 και 3 λεπτά θα μπορέσετε να μιλήσετε. Μισό λεπτό.
Και στο σημείο αυτό θα ήθελα πριν προχωρήσουμε, αν θέλει ο Δήμαρχος Μοσχάου, τον Αυριτήριο Ευθυμίου, να απευθύνει κάποιο υπηρετισμό. Όχι, τον ευχαριστούμε πολύ. Ποιος θέλει.